είναι από το κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο και εδάφιο 34. Σελίδα 928, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 34. ΚΑΑ και εδάφιο 34. Προσέχετε δε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν πατή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ας διαβάσουμε και από τη σελίδα 1088 από το βιβλίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Σελίδα 1088, βιβλίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα νεωγμένη και ουδής δύνατε να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά ή την εσλέγουση αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθω και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίζω συν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μη λάβει μηδί στο στέφανό σου. Ως της νικά θέλει κάμι αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού και το όνομά μου το νέον. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Και αυτό έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, ποιον ακούμε. Ποιον ακούς. Ποιον, σε ποιον δίνεις προσοχή μεγάλη στα λεγόμενά του. Και να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Ποιος σε καταρτίζει, ποιος σε εκπαιδεύει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει αυτός που έχει αυτή πεπαιδευμένον. Όχι εδώ, εδώ. Όχι στα αυτιά του, στην καρδιά του. Ιδού έθεσα εισαι ότα πεπαιδευμένον για να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ποιον ακούς? Και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού κηρύτεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ή τουλάχιστον πρέπει. Το ερώτημα είναι λοιπόν ποιον ακούς? Και εγώ θέλω να ακούω, αδερφοί, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, που να κηρύττει μέσα από το Λόγο του Θεού. Και θέλω να διαβάζω και να εξετάζω και να ψάχνω το Λόγο του Θεού για να μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Τότε η πορεία μας θα είναι ασφαλής. Τότε η πορεία μας θα είναι ευλογημένη. Τότε και τον εαυτό μας θα σώζουμε και τους ακούοντάς μας. Και τον εαυτό μας θα οικοδομούμε και τους ακούοντάς μας θα οικοδομούμε. Γιατί όλοι μας έχουμε αυτούς που μας ακούνε. Και αν εγώ θέλω να ακούω το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού λέει καθένας να μιλάει σαν να μιλάει Λόγο Θεού. Και οι άλλοι θέλουν να ακούν το Πνεύμα το Άγιο, ιδιαιτέρως όταν τους μιλάω εγώ. Και εγώ θέλω να ακούω το Πνεύμα το Άγιο, ιδιαιτέρως όταν μου μιλάτε εσείς. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από ανθρώπους αδύνατους, ασθενικούς, ελαττωματικούς, προβληματικούς, γιατί όλοι έτσι μπαίνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι και σχολείο και νοσοκομείο.
Δεν ήρθε ο Χριστός για τους υγιείς, για τους ασθενείς ήρθε. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τους ασθενείς, γιατί ο πρώτος και μεγάλος ασθενής είμαστε εμείς. Εγώ είμαι ο πρώτος και μεγαλύτερος ασθενής που χρειάζεται κάποιος να με θεραπεύσει και δεν μπορείς εσύ. Μπορεί να είμαι σκληρός, μπορεί να είμαι μοχθηρός, μπορεί να έχω παράξενες ιδέες, μπορεί να είμαι υπερήφανος. Θέλω θεραπεία και τη θεραπεία αυτή κανείς σας δεν μπορεί να μου την προσφέρει. Πρέπει να κάνετε υπομονή μαζί μου για να με θεραπεύσει ο Χριστός. Και εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή με όλους για να μας θεραπεύσει όλους ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός θεραπεύει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μόνο ο Χριστός καθιστά υγιείς τους ανθρώπους. Μόνο από το Χριστό περιμένουμε διόρθωση. Δεν μπορώ να διορθώσω τον εαυτό μου, θα διορθώσω σένα. Δεν μπορείς να διορθώσεις τον εαυτό σου, θα διορθώσεις εμένα. Να πάμε στο Χριστό όμως, αδερφοί, με επίγνωση ότι χρειαζόμαστε διόρθωση. Και να προσευχηθούμε να διορθώσει και τους άλλους. Βέβαια, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Είναι απόδειξη αγάπης. Αλλά όχι εμείς. Και μάλιστα να πάρουμε ένα μαστίγιο και να αρχίζουμε να δέρνουμε για να διορθώσουμε τον άλλον. Θα τον πεθάνουμε, θα τον σκοτώσουμε και θα έχουμε και την ευθύνη και το αίμα του στο κεφάλι μας. Όμως, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, έχει καλέσει, ποιος έχει καλέσει, τους φτωχούς, τους ταπεινούς, τους ανάπηρους, τους δυστυχισμένους, τους μοναχικούς. Και τι λέει, έλθετε προς με πάντες και εγώ θα σας αναπαύσω. Ποιοι πάντες που δεν έχετε ανάπαυση? Εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Χριστός θα μας θεραπεύσει. Θυμάμαι κάποτε ήρθε και μου είπε κάποιος, αδερφέ, δεν πρέπει να μιλάνε ξένες γλώσσες μέσα στην Εκκλησία, σκανδαλίζονται. Και του είπα, και γιατί μου το λες εμένα? Πήγαινε πες το στον Κύριο. Μήπως εγώ είμαι εδώ για να δίνω διαταγές? Εγώ είμαι εδώ για να κάνω τι? Εγώ είμαι εδώ για να κηρύττω, τίποτα άλλο. Δεν με έβαλε ο Θεός να κάνω τίποτα άλλο. Κάποτε προσπάθησα να παντρέψω δύο παιδιά και στους 6 μήνες χωρίσανε. Δεν παντρεύτηκαν, αραβωνιαστήκανε. Και πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, τι έγινε? Και ακούω τη φωνή του Θεού, δεν σε έβαλα να παντρεύεις, να κηρύττεις έβαλα. Μένα εδώ να κηρύττω με έβαλε ο Θεός. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία. Το ξέρετε? Ούτε δική μας. Του Χριστού είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι δάσκαλος, αυτός είναι καθηγητής, αυτός είναι γιατρός, αυτός είναι η κεφαλή. Σε αυτόν πηγαίνω κι εγώ και ζητάω βοήθεια. Σε αυτόν να πηγαίνουμε όλοι μας. Οι προφητείες μερικές φορές σκανδαλίζουν. Και γιατί μου το λες εμένα? Πήγαινε στο Κύριο και πες το. Πάντως ένα να σας πω. Η Εκκλησία που δεν έχει χαρίσματα σβήνει, αδελφοί. Σβήνει. Και γλώσσες θα έχουμε και προφητείες θα έχουμε και διερμηνίες θα έχουμε και λάθη θα κάνουμε και ο Θεός θα μας ευλογεί. Αμήν. Αμήν. Και λάθη θα κάνουμε και θέλουμε, γιατί αν έχω στη τσέπη μου 10 λίρες χρυσές, δεν έχω, αν είχα και μου έλεγε ένας μία λίρα είναι κάλπικη, τι θα έλεγα, τις πετάξω όλες? Που δεν ξέρω να κοιτάω ποιες είναι οι κάλπικες. Θα τις κρατήσω και θα πάω σε αυτόν που ξέρει να βγάλει την κάλπικη. Που δεν ξέρω να ξεχωρίσω την κάλπικη από την αληθινή. Πώς έχω ξαναπιάσει λίρες στα χέρια μου. Πώς θα το καθαρίσω? Κάποτε ήρθε και μου πούλησε κάποιος ένα ρολόι. Μου λέει, ωμέγα είναι. Και ήταν γυναικείο και ήθελα να πάρω ένα ρολόι της γυναίκας μου. Λέω, αλήθεια λες? Μου λέει, αλήθεια. Είναι, ναι, μου λέει.
Και πόσο έχει, ήταν και φτηνή τιμή. Πω, πω. Πήγα, βρήκα λεφτά, το πήρα και πάω στη γυναίκα μου και τη λέω: κοίτα τι σου φέρα. Το κοιτάει η γυναίκα μου, με κοιτάει και εμένα, το ξανακοιτάει και βάλει τα γέλια. Δεν με έβρισε. Αφού δεν ξέρω να ξεχωρίσω το ρολόι του το αληθινό από το ψεύτικο. Έκανα λάθος. Αυτό σημαίνει δεν την αγαπάω. Αν έπαιρνα ένα ψεύτικο να της το κάνω δώρο, βέβαια πάω να την κοροϊδέψω. Αλλά αφού δεν ξέρω, τώρα αυτός που με κοροϊδέψε, με κοροϊδέψε. Τι να τον κάνουμε, ο Κύριος να την ευλογήσει όπου και να είναι. Αδελφοί, δεν είμαστε έξυπνοι. Δεν είμαστε πονηροί. Ξέρετε, είμαστε πρόβατα. Αγαθοί. Το πρόβατο μπορείς να το κοροϊδέψεις πάρα πολύ εύκολα. Τι άμυνα έχει, μία, τρέχει στον ποιμένα του. Όσο είναι κοντά στον ποιμένα του δεν κινδυνεύει. Και εγώ έτσι θέλω να είμαι. Μακάρι να μπορούν να με κοροϊδέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ξέρω, τον ποιμένα μου δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανείς. Πάω κρυφτό από πίσω, θα πω ποιμένα μου, αλληλούια, Κύριέ μου. Και τι θα πει, ιδού εγώ. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Είναι απλή, αλλά είναι πολύ όμορφη, αδερφή. Εγώ όταν μπήκα στην εκκλησία πριν 27 χρόνια ήμουν πονηρός, ήμουν έξυπνος, νόμιζα ότι τα ξέρα όλα και μπήκα μέσα και είδα πρόβατα. Όλοι αυτοί χαζοί είναι. Έτσι είπα. Αλλά μετά είπα, Κύριε, κάνε με σαν ένα από αυτούς τους χαζούς. Κάνε με και εμένα έτσι. Και να σας πω κάτι, με έκανε. Μερικές φορές βγαίνει ο παλιός άνθρωπος. Αλλά έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο Λόγος του Θεού. Ει, μου λέει, μην πάμε πίσω, μπροστά θα πάμε. Και διορθώνομαι. Έτσι δεν είσαι κι εσύ. Έτσι δεν είμαστε όλοι μας αδερφοί. Αυτή δεν είναι η ζωή μας. Αυτή τη ζωή δεν θέλουμε. Και τι θέλουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Κύριος έρχεται. Και σήμερα θέλω να έχουμε μία παράκληση. Αλλά για να έχουμε αυτή την παράκληση προς το Θεό, να αλλάξουμε την προσευχή μας. Συνήθως πηγαίνουμε στον Κύριο και λέμε, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησέ με σε αυτό το πρόβλημα, στο άλλο πρόβλημα, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, προστάτευσέ με, ελέησέ με, και καλό είναι. Αλλά θέλω να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, θέλεις να σε βοηθήσω? Θέλεις να σου κάνω κάτι? Τι λέτε, θέλει? Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορεί να πάει ο ίδιος. Είπε, ποιος θα υπάγει δί μας? Και ο Υιός του ομονογενής, ξέρετε τι είπε? Ιδού εγώ ο Θεέ, με χαρά θα κάνω το θέλημά σου. Θέλω να αλλάξουμε προσευχή. Όχι να παρατήσουμε την πρώτη, αλλά να προσθέσουμε και κάποια άλλη. Τι θέλεις, Κύριε Θεέ μου, από μένα? Κάποτε ήθελε από μια γυναίκα, τη Μαρία του Ελκανά, την Άννα του Ελκανά, ήθελε να της αφιερώσει έναν άνθρωπο. Ήθελε, ας την Άννα, ήθελε να βρει έναν άνθρωπο να τον κάνει προφήτη για να χρήσει και το Σαούλ και το Δαβίδ. Δεν μπορούσε να τους χρήσει ο Θεός, αλλά ήθελε κάποιος να τους χρήσει με οδηγία Πνεύματος Αγίου και να μην γίνει λάθος. Και ήθελε έναν άντρα που να τον πάρει, να τον εκπαιδεύσει, να τον αυξήσει, να τον μεγαλώσει. Ποιος θα του τον δώσει? Ποια γυναίκα μπορεί να του το δώσει? Και έψαξε, 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 έξω και βρήκε την Άννα του Ελκανά και έκανε μια προσευχή στη θλίψη της και στην αδυναμία της. Γι' αυτό να χαίρεσαι όταν θλίβεσαι. Καυχαίμαι, λέει ο Παύλος, στις θλίψεις μου. Χαίρομαι. Βρήκε μια γυναίκα που έκανε μια ωραία προσευχή, την οποία θέλω να κάνουμε και εμείς σήμερα. Εάν μου χαρίσεις το παιδί θα στο δώσω. Και λέει, αυτό ήθελα. Ο Θεός κάτι θέλει από σένα να του δώσεις. Όχι την καρδιά σου μόνο, ούτε τη ζωή σου, την ικανότητά σου. Γιατί η ικανότηση μόνη είναι παρακυρίου. Σου έχει δώσει μια ικανότητα. Κάτι θέλει να του δώσεις. Αλλά δεν το ξέρουμε. Ούτε η Άννα του Ελκανά το ήξερε. Αλλά μέσα στις θλίψεις το κατάλαβε. Και αφού το γέννησε,
Έκανα και άλλα παιδιά, πολλά μετά. Ήταν στήρα. Δεν ήταν στήρα, της είχε κλείσει τη μήτρα ο Θεός. Και όταν το απογαλάκτησε, άλλοι λένε 3 ετών, άλλοι λένε 5, δεν έχει σημασία, του το δίνει. Σε ποιον το έδωσε? Στο Θεό? Στον Ηλί. Αλλά ήξερε ότι στο Θεό το έδωσε. Και έγινε ο Σαμουήλ, που έχρισε βασιλιά το Σαούλ, αλλά ο Σαούλ δεν τα πήγε καλά. Και του λέει ο Θεός, θα πας να χρήσεις τώρα και από τον Ιεσέ. Πάει, βλέπει το μεγάλο γιο, λέει αυτός είναι. Αλλά ήταν προφήτης. Όχι, του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Πού? Στα αυτή αυτό? Όχι, σε τούτο. Όχι, δεν είναι αυτός ο κεχρισμένος μου. Γιατί ήταν προφήτης. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Τον είχε αφιερώσει η μητέρα του. Και έφτασε μέχρι τον 7ο το Δαβίδ. Αυτός είναι. Και κάποτε στην εκκλησία της Αντιόχειας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίσατε από ανάμεσά σας 2. Για να κάνουν αυτό, μου τους δίνετε. Για να κάνουν αυτό το έργο που εγώ θέλω. Το Βαρνάβα και τον Παύλο. Και προσευχηθέντες οι αδελφοί τους απέστειλαν. Στους χαρίζουμε, Κύριε. Και εμείς, αδελφοί, τι θέλεις από μένα, Χριστέ μου? Τι θέλεις να σου δώσω? Αλλά όταν θα το πούμε αυτό, ο Θεός να έχει φτιάξει την καρδιά μας, αν μας πει να πουλήσουμε σαν το νέο, το πλούσιο, τα κτήματά μας, να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Δεν θα μας το πει, μη φοβάστε. Άλλα πράγματα θα μας πει. Αλλά αυτά που θα μας πει να τα κάνουμε, αδελφοί. Αμήν. Τα κάνουμε. Και όταν αλλάξουμε προσευχή, τότε θα έρθει ο Κύριος και θα πει στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας, εξεύρω τα έργα σου. Αλλά πρέπει να ξέρεις και εσύ ότι εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Ποιος είναι ο Άγιος? Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Χριστός, αδερφοί. Αλλά και κάτι άλλο. Ποιος έχει τα κλειδιά, το κλειδί που ανοίγει και κανένας δεν κλείνει? Δεν το έχεις εσύ, ούτε εγώ, κανείς μας δεν το έχει. Τέτοιο κλειδί που να ανοίγουμε και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και να κλείνουμε και κανείς να μην μπορεί να ανοίξει, το έχει μόνο ο Χριστός. Και την πόρτα αυτή, μόνο ο Χριστός μπορεί να την ανοίξει και να φέρει το λαό μέσα. Και μόνο ο Χριστός μπορεί να την κλείσει και να μην μπαίνει κανένας μέσα. Αλλά εγώ έθεσα ενώπιόν σου, θέλεις να θέσει ο Κύριος ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη, αδερφή, ευλογίας, θέλεις? Ξέρετε που μιλάει στον άγγελο στη μοναξιά του? Εκεί τον επισκέπτεται. Δεν μιλάει ενώπιον πάντων. Κανένας δεν ξέρει τι του λέει. Αργότερα το Πνεύμα το Άγιο το καταγράφει με τον Ιωάννη τον προφήτη και τον μαθητή του Κυρίου. Αυτό είναι προσωπική διαπραγμάτευση. Θέλεις να έχει ο Χριστός προσωπική διαπραγμάτευση με σένα? Στη μοναξιά σου θα την έχεις. Στη μοναξιά σου. Γι' αυτό με ρίμνησε, για τη δική σου μοναξιά αλλά και για τον άλλον τη μοναξιά. Μην αφήνεις την ακαημένη τη γυναίκα σου. Εγώ ξέρετε πως τις λέω κοροϊδά τις γυναίκες. Έρχονται εδώ μια χαρά κοπέλες απάντρευτες, τους φορτώνουμε έναν άντρα που όλο τρέχει στο έργο του Θεού, τους φορτώνουμε με 1, 2, 3 παιδιά και τις λέμε τώρα προχώρα. Πώς να προχωρήσει η καημένη? Πολύ τις αγαπάω τις αδερφές, τις πλαχνίζομαι. Βέβαια, όταν δούλευα δεν το είχα καταλάβει τι τράβαγε η γυναίκα μου. Όταν πήρα σύνταξη το κατάλαβα, γι' αυτό σας το λέω. Μην κάνετε κανένα λάθος σαν και εμένα και δεν ξέρετε τι τραβάει η γυναίκα σας. Αγώνας. Κάτι είναι να πάει να πάρει δύναμη. Δώστε την ευκαιρία. Δώστε την ευκαιρία, μπας και σε αυτήν ο Θεός ανοίξει θύρα νεωγμένη. Και κανείς δεν μπορεί να κλείσει αυτό που ανοίγει ο Θεός. Και γιατί διάλεξε αυτόν από όλες τις εκκλησίες? Υπάρχει λόγος. Γιατί έχει μικρά δύναμη, αλλά ξέρετε τι σημαίνει μικρά δύναμη? Έχει αναγνωρίσει ότι έχει μικρά δύναμη. Ποιος από εμάς μπορεί να πει έχω δύναμη, είμαι δυνατός? Ανοησίες θα λέει.
άνευ του Κυρίου Ιησού Χριστού, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε ποια είναι η αδυναμία μας? Μηδενική. Η δύναμή μας μηδενική. Σε πλήρη αδυναμία είμαστε όλοι. Ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και να διορθώσουμε, ούτε κανέναν άνθρωπο. Ποιος μπορεί να φυλάξει τα παιδιά του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον άγριο, τον σκληρό? Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή τους αδελφούς του? Έχεις μικρά δύναμη και το ξέρεις. Γιατί μπορεί να έχεις μικρά δύναμη και να μην το ξέρεις, όπως ο άγγελος της Λαοδικίας. Εγώ πλούτησα, έχω δύναμη, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και του λέει, έχεις καταλάβει ότι είσαι ελεηνός, είσαι φτωχός, ότι έχεις μικρά δύναμη. Σήμερα λοιπόν να καταλάβουμε, αδερφοί όλοι, ότι έχουμε μικρή δύναμη. Την πιο μικρή δύναμη από όλους μας, ξέρεις ποιος την έχει, αδερφοί? Ο Χριστός. Ο οποίος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με σένα, εάν δεν εξομολογηθείς την αδυναμία σου. Σκεφτόμουν και λέω, εσύ είσαι παντοδύναμος, όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να το σώσεις? Και μου λέει ο Θεός, έχω μικρά δύναμη. Και τρόμαξα. Ξέρετε πότε η δύναμη του Θεού γίνεται τελεία? Όταν ενωθούν οι αδυναμίες μας. Τότε γίνεται δυνατός. Πότε είναι δυνατός ο Χριστός? Όταν εγώ είμαι αδύνατος. Όταν εγώ είμαι αδυνατός, είναι αδύναμος ο Χριστός. Εμείς βλέπουμε μόνο το ένα που λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Στην αδυναμία μου αποδεικνύεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Όταν στην δύναμή μου, τι αποδεικνύεται η δύναμη του Θεού? Μηδενική. Θέλεις να είσαι εσύ δυνατός ή θέλεις να είναι ο Χριστός δυνατός? Το είναι ερώτημα σοβαρό, ζωής. Λέμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και είναι. Λέει και γίνεται με τους ανθρώπους, είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να σώσει αν ο άνθρωπος δεν τον πλησιάσει. Δεν μπορεί να πείσει. Και στην αδυναμία του φωνάζει εσένα. Αλλά όχι εσένα το δυνατό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εσένα τον αδύνατο. Θέλω να ομολογήσουμε όλοι σήμερα ότι είμαστε με μικράν δύναμη, Κύριε. Αδερφοί είμαστε. Όποιος αισθάνεται ότι είναι αδύνατος, να σηκώσει το χέρι του. Γιατί θέλουμε να φανεί δυνατός ο Χριστός ανάμεσά μας. Είμαι αδύνατος. Πες το, αδερφέ. Είμαι αδύνατος. Είμαι αδύνατος. Έχω μικράν δύναμη. Είμαι άθλιος. Είμαι ουτιδανός. Τότε θα αποδειχθεί όσο πιο μικρά δύναμη έχεις εσύ η δύναμη του Θεού, τελεία. Και δεν το λέμε με λόγια, το λέμε με επίγνωση. Ξέρω πόσο αδύνατος είμαι, πόσο εύκολα θυμώνω, αγριεύουν τα μάτια μου. Λέει η γυναίκα μου, αγρίεψαν τα μάτια σου. Αδύνατος είμαι. Πόσο η καρδιά μου χτυπάει, ταράζεται, ζηλεύω. Όλα, αδερφοί, όλες τις αδυναμίες του κόσμου τις έχω. Μην νομίζετε όμως ότι μόνο εγώ. Όλοι μας, αδερφοί. Και θα έλεγα μόνο εγώ. Αλλά δεν μας συμφέρει, δεν σας συμφέρει. Γι' αυτό λέω και εσείς. Δεν το λέω για να σας προσβάλλω. Μην νομίζετε ότι είσαι σπουδαίος και χωρίς εσένα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί πράγματι, εάν είσαι σπουδαίος, με σένα δεν γίνεται τίποτα. Τι είσαι, αδερφέ? Αδύνατος. Μικράν δύναμη. Αλλά έχουμε πάρει μια απόφαση να φυλάξουμε το Λόγο του Θεού. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη υγιένουσα διδασκαλία. Πήραμε αυτή την απόφαση. Πάει, τέλειωσε. Τι είμαστε, αυθεντία της ερμηνείας των γραφών? Τίποτα. Ούτε κατά διάνοια. Τι είμαστε, δάσκαλοι και καθηγητές? Τι είμαστε, μαθητές, μαθητούδια, και μάλιστα πρώτης δημοτικού. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Μόνο μαθητές, και αν θέλεις και κάτι παραπάνω, και ασθενείς. Και αν θέλεις και κάτι παραπάνω, και στρατιώτες, στραβάδια. Τα ξέρετε τα στραβάδια στο στρατό? Είναι αυτοί που τα ματάκια τους είναι κλειστά ακόμη. Δεν βλέπουνε.
Μπήκανε μέσα, δεν ξέρουν που να πάνε, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτοί είμαστε. Αδερφέ μου και αδερφοί μου, αυτή είσαι, αυτός είσαι. Αυτός είμαι. Μαθητής, άρρωστος και στραβάδι. Αλλά όμως έχω έναν πολύ καλό δάσκαλο. Έχω έναν θαυμάσιο γιατρό. Και έχω και έναν βασιλιά των βασιλιάδων και κύριο των κυρίων που με εκπαιδεύει. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την Εκκλησία του Χριστού. Σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού ανοίγει ο Θεός θύρα, θέτει ο Θεός θύρα νεωγμένη που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και κάνει όλους όσοι είναι εχθροί και λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι, μέσα από αυτή την πόρτα θα τους φέρει όλους να προσκυνήσουν το όνομα του Χριστού εδώ μπροστά. Όπως έφερε και εμένα, όπως έφερε και σένα. Όλοι να προσκυνάμε το Χριστό. Αλλά επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και δεν είπες μέσα στην καρδιά σου βραδύνει ο Κύριος. Δεν το είπες. Βραδύνει ο Κύριος. Γιατί αν πεις βραδύνει ο Κύριος, τότε θα κοιτάς γύρω γύρω να δεις ποιον θα δείρεις. Ποιος δεν κάθεται καλά να τον μαλώσεις. Θα γίνεις πια ένας που θα πετάγεται έτσι το στήθος του και η κορμοστασιά του. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, είπε μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και δεν είπες ποτέ μέσα στην καρδιά σου βραδύνει ο Κύριος, αλλά ο φόβος του Θεού βασιλεύει. Γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, που θα δοκιμάσει όλη την οικουμένη. Και αυτή η ώρα του πειρασμού είναι η σάλπιγγα του Θεού, αδελφοί, η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα ήθελα να μου δείξει ο Θεός, που δεν μου το δείξει, πόσοι από εμάς θα πάμε απάνω και πόσοι από εμάς δεν θα πάμε. Φοβάμαι το Θεό και λέω, Κύριε, να είμαι μέσα σε αυτούς που θα πάει απάνω. Και η σιγουριά μου, ξέρετε ποια είναι, αδελφοί, να βρω χάρη από το Θεό. Και θα βρω χάρη από το Θεό όταν ξέρω ότι έχω μικρά δύναμη. Ότι δεν μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα. Τίποτα δεν μπορώ να καταφέρω. Ασήμαντος, ούτε ιδανός, τυποτένιος είμαι. Αλλά έτσι θα βρίσκω χάρη από το Θεό πάντοτε. Όμως υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος. Προσέχετε, διαβάσαμε στους εαυτούς σας, όχι στους άλλους, που είναι το λάθος το μεγάλο. Προσέχετε δε εις εαυτούς. Αυτό που διαβάσαμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον είναι σελίδα 928. Προσέχετε στους εαυτούς σας, μήπως και βαρεθείτε. Βαρυνθώσει, βαρύνουν οι καρδιές σας και χάσουν την καθαρότητά τους, τον αγιασμό τους. Μήπως βαρυνθεί η καρδιά σου. Και μάλιστα από κρεπάλης, μέθης και μεριμνών βιωτικών. Οι κρεπάλοι, οι μέθοι, οι ειδονές βαραίνουν την καρδιά των ανθρώπων. Τη βαραίνουνε. Αλλά και οι μέριμνες οι βιωτικές τη βαραίνουνε. Γι' αυτό μη ζητάτε πολλά, αδερφοί. Οι άνθρωποι λένε και καλά το λένε, όσο φτάνει το πόδι σου προχώρα. Μην κάνεις μεγάλα σχέδια, έτσι ψηλό, μεγαλόπνοα, σπουδαία. Θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Ταπεινά σχέδια, αδερφοί. Αυτά που μπορούμε εύκολα να τα αρχίσουμε και να τα τελειώσουμε. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, θέλεις να κάνεις μια οικοδομή, μέτρα να έχεις τα αναγκαία. Και αν τα έχεις, προχώρα. Αν δεν τα έχεις, σταμάτα. Γιατί δεν θα τελειώσεις και θα ονειδίζεσαι. Όταν πας σε πόλεμο και ο εχθρός έρχεται με μεγαλύτερες δυνάμεις, μέτρα τις δυνάμεις σου, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αλλιώς συνδικολόγησε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μην κάνεις πόλεμο. Μην ετοιμάζεσαι να οικοδομήσεις. Δεν μιλάω για το σπίτι, καλά κάνεις και το χτίζεις. Να οικοδομήσεις εκκλησία, έργο Θεού. Μην νομίζεις. Μην σε πλανάει η καρδιά σου. Ο Χριστός είναι αυτός που τα κάνει όλα.
ο Χριστός. Και όταν τα κάνει ο Χριστός, το σταθερό θεμέλιο του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Και αυτή η σφραγίδα είναι το τέλος μας σήμερα. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Άρα μην κρίνετε γιατί θα κριθείτε. Αν αυτός είναι του Κυρίου, μόνο ο Χριστός το ξέρει. Αν εγώ είμαι του Κυρίου, μόνο ο Χριστός το ξέρει. Μην με καταδικάζεις, μην με κατακρίνεις. Μην καταδικάζεις, μην κατακρίνεις την Εκκλησία. Μην σκέφτεσαι εναντίον. Πάντα να σκεφτόμαστε υπέρ αυτόν, αδέρφοι. Ποτέ εναντίον. Γιατί όταν σκεφτόμαστε εναντίον, χαλάει η καρδιά μας, βαραίνει η καρδιά μας και θα χάσουμε την αρπαγή. Ο πονηρός και ο κνηρός δούλος τσακώνεται. Δέρνει τους συνδούλους του. Θα χάσει την αρπαγή, δεν πάει καλά. Ο ταπεινός, ο πιστός και ο φρόνιμος θα κερδίσει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και έχει μία λέξη που πρέπει να την προσέξουμε. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Να καταξιωθείτε. Πρέπει να είμαστε καταξιωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Όχι ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του Θεού. Θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα σε αγαπάνε. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν με αγαπάνε. Τι να κάνω, να προσεύχομαι για αυτούς και τίποτα άλλο. Τι να κάνω, δεν με αγαπάνε. Τι να τους κάνω τούμπες για να με αγαπήσουν, δεν θα με αγαπήσουν. Να προσευχηθώ να τους κάνει ο Θεός να με αγαπήσουν για τη σωτηρία τους. Αμήν. Όμως το πιο σοβαρό δεν είναι αν δεν με αγαπάνε. Το πιο σοβαρό είναι αν εγώ δεν τους αγαπάω. Αν υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, άνθρωποι, εχθροί που δεν τους αγαπάω, δεν πάω καλά. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει φόβος και πρέπει γρήγορα να μετανοήσω. Αν υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, άκουσέ με προσεκτικά, αδερφούλα μου, άκουσε το λόγο του Θεού προσεκτικά, αδερφέ μου. Αν υπάρχουν άνθρωποι ή άνθρωπος που δεν τον αγαπάς πολύ, ζωή δεν έχεις μέσα σου. Και αν παρελπίδα υπάρχει άνθρωπος που δεν τον χωνεύεις, σε βλέπει σαν ανθρωποκτόνο ο Θεός. Το δε σ' αγαπάνε δεν πειράζει. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Εσύ τους αγαπάς. Εσύ τον αγαπάς. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Σήμερα λοιπόν να ακούσουμε το τέλος της παραγγελίας. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Με καθαρή καρδιά, όχι με βεβαρημένη καρδιά. Με συνείδηση αγαθή. Έργων καλών. Όχι έργων σκότους. Και με πίστη ανυπόκριτη. Με εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αδερφέ, θέλεις να πας στον ουρανό? Αδερφέ, αδερφή, θέλεις να πας στον ουρανό? Εγώ πολύ θέλω. Δεν θέλω να χάσω τον ουρανό. Τότε να επιστρέψουμε στο Θεό. Να ζητήσουμε έλεος και χάρη από το Θεό. Και να μας ευλογήσει ο Θεός. Αμήν. Αμήν, Κυρία μου. Ψάλλουμε τον ύμνο 216. Μες στον τραχή μου το δρόμο